Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει αγοράκι μόλι δύο ημερών. Σύμφωνα με πηγή του Σίγμα, το βρέφο, πολίτεκνη οικογένεια σύρων προσφύγων, γεννήθηκε στο νοσοκομείο Πάφου με σοβαρά καρδιακά προβλήματα. Οι γιατροί που το εξέτασαν διέγνωσαν σωρία καρδιακών προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και την σπάνια πάθηση dextrocardia. Αυτό σημαίνει ότι η καρδία του νεογνού βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του στήθου αντί στην αριστερή πλευρά. Εκτό τη πάθηση αυτή, οι μεγάλε αρτηρίε δεν βρίσκονται στη θέση τους. Λόγω της κακής κυκλοφορίας του. Λόγω τη κακή κυκλοφορία του αίματο, το χρώμα του δέρματο του αγοριού ήταν σκούρομπλε το Υπουργείο Υγεία διευθέτησε άμεσα την αρροδιακομιδή του βρέφου στο κρατικό νοσοκομείο ΣΥΠΑ στο Ισραήλ, όπω δείχνουν και οι φωτογραφίε που δημοσίευσαν μέσα ενημέρωση τη γειτονική χώρα. Η έντονη πολιτική διαμάχη μεταξύ Συρία και Ισραήλ δεν στάθηκε εμπόδιο στο καθαρά ανθρωπιστικό ζήτημα, με τον Υπουργό Εσωτερικών του Ισραήλ να εγκρίνει με συνοπτικέ διαδικασίε τη μεταφορά τόσο του αγοριού όσο και του ΣΥΡΟΥ πατέρα του στο Τελαβίβ. Σύμφωνα με την νιότερη πληροφόρηση. Το αγοράκι υποβλήθηκε σε πολύ χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του αναμένεται να ξελογηθεί αύριο.